Φίλοι και αγαπημένοι, 5ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών, εδώ στην πανέμορφη Αλμυρή. Χορευτικός Σύλλογος Αλμυρής, φίλοι της παράδοσης. Ένας σχετικά νέος σύλλογος, ένας σύλλογος μικρός και για πολλούς ίσως και ασήμαντος. Τι κι αν κάποιοι μας αμφισβήτησαν, τι κι αν κάποιοι μας συκοφάντησαν, τι κι αν κάποιοι μας πετροβόλησαν, τι κι αν ο Δήμος Κορινθίων αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να διαθέσει ούτε ένα ευρώ από το ταμείο του για την απόψινή εκδήλωση εδώ στην Αλμυρή. Τι κι αν κάποιοι μάλιστα τους οποίους συνάντησα ανάμεσα στο πλήθος ανεβαίνοντας, τι κι αν κάποιοι προσπαθήσατε να μπείτε εμπόδιο σε αυτά τα παιδιά και να τους στερήσετε τα απόψινά συναισθήματα. Τι κι αν προσπαθήσατε με παντίους τρόπους να διαλύσετε το σύλλογό μας, τον Χορευτικό Σύλλογο Αλμυρής, φίλοι της παράδοσης. Δεν καταφέρατε τίποτα. Η απόψινή εικόνα τα λέει όλα. Η εικόνα αυτών των παιδιών που κρατούν την ελληνική σημαία. Το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε απόψε την Αλμυρή. Αυτή είναι η απάντησή μας. Δεν καταφέρατε τίποτα. Γιατί εμείς ως σύλλογος δεν ανήκουμε στη δικιά σας Ελλάδα. Και αυτό είναι το μήνυμα που απόψε θέλουμε να στείλουμε και να ακουστεί παντού. Εμείς δεν ανήκουμε στην Ελλάδα της μιζέριας. Εμείς δεν ανήκουμε στην Ελλάδα του βολέματος. Εμείς δεν ανήκουμε στην Ελλάδα των απειλών και των εκβιασμών. Εμείς, όλοι εμείς, και εσείς είστε εμείς απόψε, δεν ανήκουμε στην Ελλάδα που θέλει να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Εμείς ανήκουμε στην άλλη Ελλάδα, στην περήφανη Ελλάδα. Ανήκουμε στην Ελλάδα που πιστεύει στη θρησκεία, στην πατρίδα, στην οικογένεια. Στην Ελλάδα που απόψε λάμπει στα μάτια αυτών των παιδιών. Εμείς ανήκουμε στην Ελλάδα που έχει καρδιά. Ανήκουμε στην Ελλάδα που έχει ψυχή. Στην Ελλάδα που κανείς και ποτέ δεν πρόκειται να σβήσει. Στην Ελλάδα που θέλει τα παιδιά της να προοδεύουν. Στην Ελλάδα που καμαρώνει και τιμά αυτά τα παιδιά. Απόψε λοιπόν, θέλοντας να περάσουμε αυτό το μήνυμα, έχουμε την τιμή και τη χαρά, και εγώ προσωπικά ως πρόεδρος του Χορευτικού Συλλόγου της Αλμυρής, αλλά και όλοι οι παρόντες, να φιλοξενούμε ένα τέτοιο παιδί. Ένα παιδί με ήθος, έναν άνθρωπο του αθλητισμού, έναν αγωνιστή, ένα Ελληνόπουλο που ίσως κάποιοι να μην το μάθατε, ούτε και να μην το μάθατε ποτέ με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ένα παιδί δικό μας, εδώ, από την περιοχή μας, που πριν λίγες μέρες λοιπόν έγινε η αφορμή για να υψωθεί η ελληνική σημαία πιο ψηλά από όλες τις άλλες. Ένα παιδί που έγινε η αφορμή για να ακουστεί ο εθνικός μας ύμνος παγκοσμίως. Μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε απόψε τον πρώτο στον κόσμο, τον παγκόσμιο πρωταθλητή νέων στο άλμα εις ύψος, τον Αντώνη το Μέρλο. Μόλις 19 ετών ο Αντώνης, γιος του Όμηρου Μέρλου και της Ευρυδίκης Παυλάτου, με καταγωγή από τα Ίσδνεια. Ως ελάχιστο φόρο τιμή στον Αντώνη, μια μικρή πλακέτα από το σύλλογό μας. Έλα βρε Αντώνη πάνω. Νάτος. Καλώς το Λεβέντη. Καλώς το Λεβέντη. Να καλέσουμε το θεματικό του Περιφερειάρχη, τον κύριο Γκίκα, να κάνει την απονομή της πλακέτας. Και να πούμε εδώ για την περιφέρεια, γιατί οφείλουμε να το πούμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι απλοί και μας αρέσει να λέμε την αλήθεια έντιμα και να κοιτάμε στα μάτια και να μας κοιτούν στα μάτια. Έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θα συνεχίσουμε να είμαστε. Η περιφέρεια λοιπόν, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, από την πρώτη στιγμή ως χορευτική ομάδα Αλμυρής στέκεται στο πλευρό μας, χωρίς καν να ξέρει ποιοι είμαστε, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε πολιτικά μέσα, χωρίς τίποτα. Απλά κάνει μια δίκαιη κατανομή των χρημάτων, του δημοσίου χρήματος, όσο οφείλει να το μοιράσει για τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε κύριε Θανάση Γκίκα για την τιμή που μας κάνετε. Συγχαρητήρια Αντώνη μου.